Αντώνη. Ναι, η ενημέρωση που έχουμε λοιπόν από τους αγρότες, καλή σας ημέρα, είναι ότι σήμερα θα επιστρέψουν στα χωριά τους τα δύο μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα Πλατήκαμπος και Καρδίτσα στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Αλλά αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι οι αγρότες στην Καρδίτσα θα δημιουργήσουν ένα νέο μπλόκο, αυτή τη φορά έξω από τον Παλαμά, είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Ε65. Το οποίο μπλόκο, ο στόχος του θα είναι να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 Μαρτίου. Εχθές είχαμε δύο μαζικά και δυναμικά συλλαλητήρια και στην Καρδίτσα αλλά και στα Τρίκαλα. Ωστόσο, από σήμερα τα μπλόκα της Θεσσαλίας φαίνεται ότι θα επιστρέψουν στα χωριά τους. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα συμβεί και αύριο Τετάρτη για τα μπλόκα της Μακεδονίας. Αυτό το οποίο βέβαια επισημαίνουν οι αγρότες είναι ότι περιμένουν, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 Μαρτίου. Εκεί εναποθέτουν και τις ελπίδες τους για το σχέδιο το οποίο θα τους παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός για την επόμενη μέρα της Θεσσαλίας. Και πάνω σε αυτό πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πληροφορίες για το τι φαίνεται ότι θα τους παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ομάδα των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων που θα έρθουν εδώ, που θα έρθουν στη Θεσσαλία για να συναντηθούν με τους αγρότες. Θα είναι, καταρχάς, να πούμε ότι αυτό το πόρισμα θα παραδοθεί στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή, και θα κινείται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με τα αντιπλημμυρικά έργα, με την αντιπλημμυρική θωράκιση δηλαδή της Θεσσαλίας, για την αποφυγή νέων φαινομένων σαν τον Ντάνιελ και τον Ηλία που είχαμε δει τους περασμένους μήνες. Δεύτερος άξονας έχει να κάνει συγκεκριμένα για τη λίμνη Κάρλα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και επηρεάζει πάρα πολλά χωριά εκεί, τα παρακάρλια χωριά. Και ο τρίτος άξονας είναι για την άνθρευση, ένα σχέδιο δηλαδή, ένα σύστημα άνθρευσης για τους ξηρούς μήνες. Σε αυτούς τους άξονες λοιπόν οι αγρότες στη Θεσσαλία ειδικά θα περιμένουν απαντήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχουν προγραμματίσει και έχουν ανανεώσει και το ραντεβού τους πάλι στις 11 Μαρτίου για νέες κινητοποιήσεις. Είναι κάτι το οποίο το ανέφερε και χθες ο κύριος Τζέλας από την Καρδίτσα, ότι ο αγώνας δεν σταματάει και συνεχίζεται. Μάλιστα. Αντώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα, Νίκο. Παρακολουθείτε προφανώς κινητοποιήσεις. Αντώνη, μου ξέρεις, σκεφτόμουν τόση ώρα που σε έβλεπα και αφού άκουγα το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ σου, το οποίο είναι πλήρες όπως πάντα, έβλεπα πίσω εκεί στην. Άθελα να πιω ένα καφέ στην Καρόλου Ντίλε εκεί πέρα, λίγο στο στενάκι που είναι εκεί πίσω. Ξέρεις καλύτερα εσύ, που είναι πάρα πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία καφέ εκεί. Να φάμε κάτι. Κάποια στιγμή, ναι. Θα σκεφτόμουν τώρα αυτά λίγο. Με το καλό. Να τσιμπήσουμε κάτι πρωί-πρωί, έτσι, να πάρουμε ένα πρωινούλι. Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις. Εμείς ήρθαμε στην Αθήνα, εσείς μια φορά δεν ήρθατε να πιούμε ένα καφέ. Γιατί δεν κάνουμε έτοιμα να πάμε να κάνουμε μια εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη. Να βγει εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη, αυτή είναι η πρόταση.